και δίδεται η εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Και για να δούμε ποιος θα οδηγήσει στο πρώτο κομμάτι της διαδρομής, έρχεται από μέσα το νούμερο 8 η Sunset Dazzle, έρχεται απ' έξω το νούμερο 10 η Mary Reed. Μένει στην τρίτη θέση το νούμερο 6 η Matilda Slow. Πιο έξω τρέχει το νούμερο 1 η Lilliput και μαζί και το νούμερο 7 η White Flag. Mary Reed συγκαλπάζει με το νούμερο 8 Sunset Dazzle. 10 και 8 λοιπόν συγκαλπάζουν με το νούμερο 6 τη May Sky να είναι στην τρίτη θέση, με το νούμερο 7 τη White Flag στην τέταρτη, απ' έξω τρέχει το νούμερο 1 η Lilliput και στην έκτη θέση το νούμερο 4 η Compton Lady. Ακόμη πιο πίσω Κλιτεμνίστρα. Στην 7η θέση, ενώ στην τελευταία έχει μείνει το νούμερο 3, η Refulgence. Περάσαμε τα 600 και πάμε για το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής, όπου ετοιμάζονται να επιτεθούν στη Sunset Dazzle πρώτα η Mary Reed και μετά η May Sky, ενώ προσπαθεί να κάνει finish από μέσα και η Compton Lady. Η Sunset Dazzle που θέλει να επιμένει, η Mary Reed απ' έξω από μέσα. Είναι η May Sky και πιο μέσα έρχεται και το νούμερο 4, η Compton Lady. Η Compton Lady που προσπαθεί, ενώ η May Sky είναι μπροστά. May Sky δείχνει ότι θα πάρει την νίκη. May Sky και Compton Lady όμως που έρχεται στο τέλος ξανά. May Sky, Compton Lady στη δεύτερη θέση, τρίτη Mary Reed. Και στην τέταρτη το νούμερο 3, η Refulgence. May Sky θα πάρει την νίκη. Compton Lady στη δεύτερη θέση. 6. 4, η Mary Reed, 13 και η Refulgence. Λοιπόν, εδώ το νούμερο 6, η May Sky, φτάνει στη νίκη. Τρίτη νίκη σήμερα σε 5 κούρσες για τον Παναγιώτη Μητσάνη. Εδώ κοιτάξτε, στο τέλος η Compton Lady. 6-4-13, Κλιτεμνίστρα μετά το νούμερο 2, Sunset Dazzle το νούμερο 8, Matilda Slow, Lilliput. Τρεις νίκες σήμερα, μετά τον νικηφόρο ντεμπούτο του May Sky, ξανά δεύτερη σερή νίκη, με πάρα πολλά περιθώρια εξέλιξης ωστόσο, αλλά φαίνεται ότι είναι δυνατή, δείχνει την ποιότητά της, την ποιότητά του. είναι πολύ καλή. Και νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη. Δηλαδή, δύο τρεξίματα που έχει κάνει μας έχει δώσει πολύ καλά στοιχεία, πάρα πολύ καλά. Και μας δείχνει ακόμα ότι και στα περισσότερα μέτρα δεν θα έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ευχάριστη. Εντάξει, από εκεί πέρα ελπίζω να είναι γερή και γενικά όλα τα λόγα να είναι γερά γιατί έχουμε πρόβλημα, έχουμε έλλειψη. Σήμερα ήταν λίγο περίεργη μέρα. Καλή μέρα ήταν. Ναι. Οι μισές ήταν νίκες. Αυτό. Ήταν πολύ καλή ημέρα για άλλα τα άλογα που κέρδισα, που ήταν outsider. και ήταν και ένα-δυο άλογα που με μια διαδρομή, καλή διαδρομή, απλώς ήταν λίγο ανοιχτές οι διαδρομές. Στερήσανε. Αυτό στην πρώτη κούρσα ήταν πρώτη φορά στην απόσταση που έτρεχε. Έτρεξε πολύ γρήγορα στα 1000 μέτρα και μπορεί εκεί στην απόσταση στα 1600 να του έλειπε έτσι λιγάκι κάτι. Mm. Και φάνηκε λέει στα τελευταία μέτρα ότι οι αναπνεύσεις του δεν φτάσανε μέχρι το βίνι. Δικές σου τώρα γιατί σε ακούω λίγο κουρασμένο. Ναι, έπρεπε να δώσω μάχη. ναι, έτσι. Αυτά. Όχι, ήταν όλα καλά. Ναι, ήταν πολύ καλή μέρα. Κύριε Κουβαρά, ο όμιλος στην κούρσα που μας πέρασε τώρα μπορεί να ήταν πιο απαιτητικός, αλλά ο May Sky φαινόταν και πιο λιμένος ίσως. Αλλά τι θα γίνει, μία τον λέω κοριτσάκι, μία αγοράκι, θα παρεξηγηθεί στο τέλος. Έτρεξαν αγόρι, γι' αυτό μπερδεύτηκα κι εγώ. Όντως ήταν πιο δυνατός ο όμιλος, οι φοράδες ήταν πολύ πιο τρεγμένες από αυτήν, αλλά τα παίξατε πολύ καλά. Είχε διαδρομή ευνοϊκή, της ήταν όλα καλά. Παναγιώτης την ξέρει τη φοράδα για να κατανοήσει μιλάμενο και στο τέλος. Πήρε μια ωραία κούρσα, μας ευχαρίστησε και εμείς θεωρούμε ότι έχει περιθώρια εξέλιξης. Και όταν κατεβαίνει ο Παναγιώτης και λέει είναι καλή, αυτό φτάνει. Πάντως την περιμένετε, το προβλέψατε προηγουμένως που τα λέγαμε. Ναι, εντάξει, την περίμενε. Η φορά είχε δείξει την προπόνηση ότι είναι καλά. Απλά ήταν πιο σκληρός ο όμιλος. Περιμέναμε να μας το δείξει και στην κούρσα και μας το δείξε.